Αγαπητέ Επίτροπε Κανιέτα, είναι πολύ μεγάλη χαρά να καλωσορίσω όλους εσάς σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη των Χανίων στην Κρήτη για το εναρκτήριο φόρουμ, για μια πρωτοβουλία που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με 14 κράτη-μέλη πριν τον περασμένο Μάιο στη Βαλέτα. Ο συμβολισμός αυτού του φόρουμ με τον τίτλο «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο λαμβάνει χώρα στο μεγαλύτερο νησί του έθνους μας, ένα έθνος με πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος, τα οποία αποτελούν το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο συμβολισμός αυτός υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρώπης να επιταχύνει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στα νησιά. Και πέρα από αυτό, αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία λανσάρεται σε μια χώρα η κυβέρνηση της οποίας είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει με γρήγορο και ολοκληρωμένο τρόπο την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αλλά και να αναλάβει ένα ενεργό ρόλο στην παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος πλέον αποτελεί προτεραιότητα. Δεν αποτελεί θέμα που βρίσκεται στα περιθώρια της πολιτικής ατζέντας. Αντιθέτως, αποτελεί προτεραιότητα για μας, δεδομένου ότι θα μας βοηθήσει να κινηθούμε προς το μέλλον, τόσο εμάς όσο και την κοινωνία γενικότερα. Και εμείς έχουμε συντάξει και έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Και αυτό, παρά την 7ετή οικονομική και κοινωνική κρίση, από την οποία πλέον βλέπουμε μία έξοδο. Διότι καθώς οι ανισότητες όσο αφορά την πρόσβαση στην καθαρή ενέργεια αντικατοπτρίζονται και σε κοινωνικές ανισότητες, για εμάς η προσιτή καθαρή ενέργεια για όλους θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης των νησιών προκειμένου να απεξαρτηθούν από το πετρέλαιο και να κινηθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα βοηθήσει τις οικογένειες στα νησιά να μειώσουν το κόστος της ενέργειας και τους λογαριασμούς για την ενέργεια. Αλλά για εμάς είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την αλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο αποτελεί για εμάς μια σημαντική πολιτική προτεραιότητα. Η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας στην Ευρώπη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία βασίζεται στο λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όμως έχει πιέσει για την υιοθέτηση πιο αυστηρών όρων για τις εκπομπές, αλλά οι προσπάθειές μας, καθώς και η συμβολή μας για την προώθηση της καθαρής ενέργειας, είναι πολύπλευρες. Εγχώρια, το ποσοστό των ΑΕΠ στο ενεργειακό μείγμα αυξάνεται σταθερά και η επίτευξη των στόχων της Ευρώπης, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον, υιοθετήσαμε το σύστημα εγγυημένων τιμών, καθώς και την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία για την ενίσχυση της κρίσης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Και ολοκληρώνουμε ταυτόχρονα τις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σχέδιο που αφορά τις ανταγωνιστικές τιμές για όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, αεολική ενέργεια, βιομάζα, καθώς και μικρούς υδροελεκτρικούς σταθμούς. Ταυτόχρονα, προωθούμε ένα σύγχρονο χωρικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ύπαρξη του οποίου θα βοηθήσει στην αποφυγή των νομικών δεσμεύσεων οι οποίες είναι χρονοβόρες. Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, κινούμαστε επίσης
ως προς τον εξωγχρονισμό του πλαισίου για την παροχή αδειών περιβαλλοντικής προστασίας. Η προώθηση της ηλεκτροκινητικότητας είναι επίσης ένα κεντρικό ζήτημα, το οποίο και αυτό θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα και την επόμενη περίοδο. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει 32 απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα διαφορετικών μεγεθών. Τα υφιστάμενα συστήματα βασίζονται κυρίως στο πετρέλαιο και στις μονάδες καύσης. Συνεπώς, όσον αφορά το θέμα της απεξάρτησης των νησιών από τον λιγνίτη, από τον άνθρακα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο όσον αφορά τις διασυνδέσεις, όσο αφορά και τη μετάβαση σε συστήματα κατανάλωσης, σε χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Τα έξυπνα νησιά με υψηλή διείσδυση ΑΕΠ, οι οποίες οδηγούν σε μείωση του ενεργειακού κόστους, είναι το όραμά μας και η φιλοδοξία μας ταυτόχρονα. Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι να υλοποιήσουμε αλλά και να δοκιμάσουμε καινοτόμα έργα στα ελληνικά νησιά. Μια προσπάθεια που θα κάνουμε με όλη μας την αποφασιστικότητα τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική διαδικασία προγραμματισμού για την ενέργεια, που είναι εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση. Θα οδηγήσει στον ορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, καθώς και για την υλοποίηση περιβαλλοντικών πρωτοβαλιών, για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, καθώς και για την επίτευξη του στόχου της ολοκληρωμένης ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι η ασφάλεια της τροφοδοσίας, η προστασία του καταναλωτή, καθώς και η συνολική κατάσταση της χώρας από άποψη ενέργειας. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα οριστούν δεσμευτικοί στόχοι μέσα στα πλαίσια βεβαίως των υποχρεώσεων της χώρας μας ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες, όπως είναι η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και το πρόγραμμα της Ευρώπης για το 2030. Πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές θα υλοποιηθούν προκειμένου να εγγυηθούν την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία αφορά 5 διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: την ενεργειακή ασφάλεια, την ενεργειακή αγορά, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις απαλλαγές από τις εκπομπές άνθρακα και ανταγωνιτικότητα, έρευνα και καινοτομία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει στο Κοινοβούλιο ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες. Η Ελλάδα είναι η πρώτη από τις ευρωπαϊκές χώρες η οποία νομοθετεί κάτι τέτοιο βάσει της αναδιατυπωμένης οδηγίας του 2002. Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες παρουσιάζουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ των πολιτών, μεταξύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και διαφόρων θεσμών. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί έτσι, ούτως ώστε να επιτρέψει την αποκέντρωση της ενεργειακής μετάβασης, οδηγώντας προς την κατεύθυνση της καινοτόμας παραγωγής ενέργειας, η οποία θα βασίζεται στην τοπική ιδιοκτησία και σε τοπικές πρωτοβουλίες. Το στοιχείο του τοπικού χαρακτήρα, αν θέλετε, είναι κεντρική σημασία στο σχεδιασμό, δεδομένου ότι ο απότερος στόχος του προτινόμενου νόμου είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινότητες, αλλά και να εξαλείψει την ενεργειακή φτώχεια. Το προσχέδιο νόμου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας από άποψη δάφους, δηλαδή λαμβάνει υπόψη την αυξημένο βαθμό νησιωτικότητας, τον αυξημένο ρυθμό απομονωμένων νησιών. Επίσης, έχουμε εισαγάγει συγκεκριμένες διατάξεις για τις ενεργειακές κοινότητες στα νησιά με μικρό πληθυσμό, δηλαδή με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 ανθρώπων. Επιπλέον,
Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες βεβαίως θα δώσουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες να εμπλακούν και αυτές στην προώθηση της καθαρής ενέργειας. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα αναλαμβάνει ευθύνες αλλά και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία και μια σημαντική ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε για τις μελλοντικές γενιές. Μια ευθύνη που οφείλουμε να αναλάβουμε, όπως συζητήσαμε και πρωτήτερα με τον Επίτροπο Κανιέτε. Οφείλουμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις μελλοντικές γενιές να μας κατηγορήσουν που δεν αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτήν την πρωτοβουλία. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ όχι μόνο να συζητήσουμε, βρισκόμαστε εδώ για να λάβουμε αποφάσεις, να κάνουμε γενναία βήματα και θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία σε αυτό το φόρουμ. Η στιγμή πιστεύω είναι ευνοϊκή, είναι σωστή και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει στεναρά αυτήν την πρωτοβουλία και αναμένουμε ότι θα δώσει το σωστό σήμα για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι απολύτως επιτυχημένο αυτό το φόρουμ. Σας ευχαριστώ.